μετάνοια στη χαρά μου. Δεν ξέρετε πόσο χαρά έχω προσωπικά όταν παλιότερα το διάβαζα μικρός, δεν μπορούσα να το καταλάβω τόσο πολύ. Όταν αξιώνομαι, όπως λέει μέσα στην Αγία Γραφή, να υβρίζομαι για το όνομα του Χριστού. Έτσι. Επίσης, όταν σε ένα μέρος πρέπει μετά, φεύγοντας, να τεινάξω και τη σκόνη από τα παπούτσια μου. Κάποτε, επαναλαμβάνω, σαν μικρή δεν μπορούσα να καταλάβουμε τόσο πολύ το νόημα των γραφουμένων. Τώρα, όσο μεγαλώνουμε και τα ζούμε, πραγματικά, αδερφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από να σε διώκει ο κόσμος. Δηλαδή ο διάβολος, δηλαδή ο Αντίχριστος, ο οποίος μιμείται μονίμως τον Κύριο, γι' αυτό λέγεται και Αντίχριστος, αντί για τον Χριστό, και κάνει αυτά που κάνει εκείνος, αλλά επειδή δεν έχει αγάπη μέσα, τα κάνει χαλκομανία όλο. Και κάθε Αντίχριστος, γιατί πολλοί Αντίχριστοι γεγόνασοι, λέει η Γεωγραφή, κάνει ακριβώς χαλκομανία αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί από τον Χριστό. Αλλά δεν γίνεται, γιατί έχει κακία μέσα του και είναι Αντίχριστος. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι, αν θέλετε, κανείς δεν θέλει, ας πούμε, να τον υβρίζουν, αλλά όταν πρόκειται για αυτό το λόγο, να έχετε μεγάλη χαρά, εκτός που θα είστε μακάρι που λέει στους μακαρισμούς, να έχετε και μεγάλη χαρά, και δεν σας το λέω για να το κάνετε με το ζόρι, αλλά θα έρθει η ώρα που θα το νιώσετε, έτσι. Και θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε γαργαλιστικό και όμορφο το άκουσμα, θα είναι σαν χίλιες καλές κουβέντες αυτό. Έτσι και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος που γιορτάζουμε, προτίμησε τον δεσμό του Χριστού λοιπόν, παρά τη δόξα των ανθρώπων, ήταν γιος του Ιωσήφ, πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, 120 λένε άλλοι, ετών, και ήταν ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Έτσι. Ήταν από τους 70, γιατί όντως τα λέγαμε οι 12 δεν χωρούσαν άλλους Ιωκώβους, είχαν ήδη δύο. Δεν είναι έτσι, αλλά έτσι τα έφερε ο Θεός. Και θεωρείτο λοιπόν, επειδή ήταν παιδί του Ιωσήφ, θεωρείτο αδερφός του Χριστού. Έτσι, γι' αυτό και λέγεται αδερφόθεος ο Ιάκωβος. Ήταν πολύ κοντά πάντοτε σε όλα αυτά που συνέβαιναν στα Ιεροσόλυμα τις ημέρες του Κυρίου και ήταν και πολύ κοντά μετά, γιατί κυρίως μετά κλήθηκε να αγωνιστεί για την Εκκλησία, για τον Χριστό, όταν έφυγε ο Κύριος και έφυγαν και οι Απόστολοι από το Ιεροσόλυμα, έτσι. Και έμεινε εκείνος, τα λέγαμε, με κάποιους άλλους από τους 70. Βέβαια, οι Απόστολοι πήγαινε έρχοντα, αλλά οπωσδήποτε εκείνος είχε τη μεγάλη χαρά να είναι επίσκοπος Ιεροσολύμων. Θα λέγαμε εκεί στη θέση, στο πόδι του Χριστού και των Αποστόλων, έτσι. Αυτές είναι οι μεγάλες μορφές που ζούμε και μακάρι κάποια στιγμή να ζούμε για αυτές, έτσι, να έχουμε αυτήν την τη διάθεση και τη μίμηση. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί όσο περνάει ο καιρός τα μικρά μας τα παιδιά χάνονται ακόμη περισσότερο, τα πρότυπά τους είναι υποδιέστερα όχι του μηδενός αλλά του υπό του μηδενός. Πάρα πολύ, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, πάρα πολύ, ας πούμε, έτσι, μηδενικά, παρακμιακά. Και πριν πούμε στα αναγνώσματα, τα οποία θα ακούσουμε την Κυριακή, που είναι η έκτη του Λουκά, θα ήθελα να σας πω μια σκέψη που πέρασε μέσα αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε, που είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος, χωρισμός. Έτσι. Βλέπετε ότι είναι μια λέξη από αυτές τις φοβερές που φοβίζει τον άνθρωπο όλο και θα λέγαμε είναι στο τόπο. Όχι στις 10 πρώτες, θα έλεγα στις 3 πρώτες. Αν ρωτήσει σήμερα τον άνθρωπο, το χωρισμό φοβάται πιο πολύ και μετά ζητάει τη γαλήνη. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι καλά, έτσι, από προσωπικά γκάλα που έχω κάνει, η γαλήνη ήταν στο ένα μέρος και ο χωρισμός ήταν στο άλλο, σχεδόν πρώτος. Έτσι. Εδώ όμως έρχεται το ζήτημα το δικό μας, διότι σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ο χωρισμός, έτσι, και ο αποχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων, όσο φορούν τη σάρκα και όσο έχουν αυτά τα
συναισθήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο και μπορούν και να τον δικάσουν, δυστυχώς. Και καλούμαστε εμείς να τα δούμε με πνευματικό πρόσημο. Τι λέει αυτό δηλαδή? Μπορεί ένας χωρισμός σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου, να αποτρέψει έναν χωρισμό στον άλλο κόσμο. Έτσι. Μπορεί ένας χωρισμός να προτυπώσει ένα χωρισμό ο οποίος δεν θα θέλαμε ποτέ να συμβεί, ο χωρισμός από τον Χριστό, έτσι. Παραδείγματος χάρη, έχεις έναν επίγειο χωρισμό και καταλαβαίνεις πόσο πιο δυνατός θα είναι ο αιώνιος χωρισμός. Και όχι μόνο από τον Χριστό, αλλά από τον άνθρωπο αυτόν τον οποίο χωρίστηκες εδώ στη γη, ή αν όχι τον ίδιο, είναι παρόμοιο. Έναν ίδιο. Και έναν άλλο. Έτσι. Δηλαδή, όποιος χωρίζεται έναν άνθρωπο εδώ στη γη, καταλαβαίνει τι είναι ο χωρισμός ο αιώνιος. Αν και, όπως λέμε, στα πνευματικά μπορεί οποιαδήποτε δοκιμασία σε αυτόν τον κόσμο να αποτρέψει την αιώνια δοκιμασία που εκείνη και, και ο σκοπός μας. Έτσι. Δηλαδή, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Να μην χωριστούμε αιώνια. Βέβαια, κάποιος έλεγε, χάθηκε το ίσχυμα. Δηλαδή, και εδώ να μην χωριστούμε και εδώ να μην χωριστούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο, λοιπόν, αδελφοί μου. Διότι ο χωρισμός συμβαίνει, είναι ένα συνέστημα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά όταν το αντιμετωπίζεις πνευματικά δεν υπάρχει, το εξαφανίζεις, δεν υπάρχει χωρισμός. Όταν λοιπόν ο χωρισμός γίνεται ακούσια, δεν υπάρχει, διότι γίνεται πνευματικός στον άνθρωπο του Θεού. Έτσι. Και τον αντιμετωπίζει εις τρόπον ώστε να τον βοηθήσει και για το μέλλον, αλλά και για να αποτρέψει έναν αιώνιο χωρισμό, όπως σας είπα πριν, το ζητούμε. Δηλαδή, δοκιμάζεται ο άνθρωπος εδώ, για ένα διάστημα που μπορεί, και κερδίζει τη συνύπαρξη, τη μόνιμη με τον Χριστό και με τους ανθρώπους του Χριστού, που είναι το ζητούμενο. Και λέω το ζητούμενο και πάλι θα το πω σαν λέξη, γιατί έτσι λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, αν δεν επιδιώκετε χωρισμούς, να είστε ήσυχοι. Αν πάλι ο πειρασμός σας κυνηγάει με χωρισμούς τους οποίους δεν θέλετε εσείς, πάλι να είστε ήσυχοι. Και αν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονός αυτό, τότε να το αντιμετωπίζουμε πνευματικά. Βέβαια, όσοι άνθρωποι κάνουν παιδιά, το ζουν αυτό, γιατί όταν είναι μικρό το παιδί, δεν το αποχωρίζεις εύκολα, όταν είναι μεγάλο, το αποχωρίζεται εκείνος εύκολα, το γονιό του, έτσι. Και αυτά τα αφήνει ο Θεός να συμβαίνουν για να μπορούμε να έχουμε το νου μας εκεί, να μην χωριστούμε εκεί δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι μέσα από αυτά ή να κάνουμε τον κανόνα μας μέσα από αυτά, να τιμωρηθούμε δηλαδή, όπως έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, και μετά να μην έχουμε, να μην μπορεί κανείς να επιβάλλει ένα χωρισμό από τον Χριστό. Έτσι. Γιατί καλή είναι και η θέληση να θέλουμε, αλλά πρέπει να το νιώσουμε κιόλας αυτό πώς είναι. Φυσικά, επειδή πάντοτε στη φυσική ζωή, ας πούμε, κανείς δεν θέλει χωρισμό και επιδιώκει να μην συμβεί αυτό, παρόλα αυτά έχουμε 70% διαζύγια, έτσι. Κοιτάξτε να κάνετε και το ίδιο στην πνευματική σχέση, διότι οι πνευματικές σχέσεις είναι πιο δυνατές από τις σαρκικές. Γιατί κρατιούνται όχι από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Και κατά τα άλλα, αν δεν θέλετε να χωρίσετε, να μην φυλάτε κάποιον στα μάτια, που λέει η λαϊκή σοφία, γιατί αυτό σημαίνει χωρισμό. Να το φυλάτε στα μάγουλα, για να μην χωρίζετε. Πολλές φορές, δυστυχώς, δεν είναι ούτε του τρέχοντος, ούτε του θέλοντος, αλλά του ελεόντος Θεού, για να αποφύγουμε έναν χωρισμό. Γι' αυτό και όσοι εκούσια χωρίστηκαν τους ανθρώπους τους για τον Χριστό, αυτοί, όπως λέει αλλού, είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν η Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, φοβερό. Διότι αλλού λέει ξεκάθαρα ο Χριστός ότι ο φιλών πατέρα ή μητέρα ή αδερφούς υπέρ εμέ, ουκέστην ο άξιος. Βέβαια, παραλαμβάνω, το ίσχυμα είναι το ζητούμενο για τον καθένα. Έτσι, μακάρι στη ζωή σου να υπάρχει ίσχυμα. Αλλά το ίσχυμα χρειάζεται μια επεξεργασία. Δηλαδή τι, να μην θέλεις να μην χωριστείς από ανθρώπους που είναι συγγενείς, αλλά δεν είναι του Χριστού συγγενείς.
Έτσι. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, θέλω να σας πω. Να μην θέλεις να χωριστείς από ανθρώπους του Χριστού, όχι από ανθρώπους που δεν είναι του Χριστού. Άσχετα σε συνδέει άλλος δεσμός, όποιος και να είναι αυτός. Έτσι. Γι' αυτό και η λέξη χωρισμός, όπως και όλες οι άλλες λέξεις, για μας είναι ένα ολόκληρο ερώτημα. Όπως ρωτάμε, τι είναι αγάπη, και λέει άλλος, μα αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Όπως ρωτάμε, τι είναι χαρά, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Όπως λέμε, τι είναι να είσαι καλά, και λέει άλλος αυτό, δεν είναι αυτό. Έτσι ρωτάμε και εμείς και λέμε εδώ, τι είναι χωρισμός τελικά. Να είναι ο άνθρωπος ενωμένος παντού και πάντοτε, ή να τρέμει, μήπως χάσει μερικά εκατοστά εδαφικής επαφής, θα το ονομάσω εγώ. Δηλαδή να είναι άλλος στο πεδίο του βλέμματός μου. Έτσι, αυτά πρέπει σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε, τα ξεπερνάμε και να δίνει ο Θεός στο τέλος, όταν μετρήσουμε, να μπορούμε να συνυπάρχουμε ένας με τον άλλον στη Βασιλεία Του. Εκεί είναι το σημαντικό. Ακόμα και αν δεν μπορούσαμε εδώ για κάποιον λόγο. Έτσι. Πάμε τώρα όμως να μας πει και άλλα πράγματα η Αγία Γραφή, τα οποία αφορούν σίγουρα, θα πω έτσι με μια λέξη φτιαχτή, τη Χριστοζωή, έτσι, και όχι την χαμοζωή. Με ροδούλη με ροφάει, και φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος να μην έχει τίποτα άλλο στην προοπτική του να κάνει. Και να το ζει αυτό, να το στηρίζει. Τι είναι η ζωή, αμαρτία. Ενώ όταν θέλουμε τη ζωή του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, στο δεύτερο κεφάλαιο, 16 με 20 στίχο, κάνουμε άλλη ζωή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, έτσι, κάνουμε άλλη ζωή. Και για να δούμε ποια είναι αυτή η άλλη ζωή. Παραλαμβάνω στο δεύτερο κεφάλαιο, 16 με 20 στίχους. Οι Γαλάτες δεν είναι, ξαναλέω, δεν κουράζουμε, δεν είναι αυτοί που βλέπουμε στα παιδικά, εκεί σε μια περιοχή της Γαλλίας. Γαλατία είναι μια περιοχή της Μικρασίας, έτσι. Αυτή που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Λογικό. Γιατί πιο πολύ εκεί κινήθηκαν οι Απόστολοι. Και στη Γαλλία πήγαν. Αλλά άλλο είναι. Λέει λοιπόν προς τους Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος, ειδότες δε ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστωση Ιησούς Χριστού. Ξέροντας, λέει, εμείς γνωρίζουμε ότι τι θα κάνεις να τηρήσεις όλες τις εντολές και όλο τον νόμο και να μην πιστεύεις στον Χριστό, και εδώ εννοεί αληθινά, αδελφοί μου. Να και έρχονται μερικοί και ρωτάνε, έμπορε και τι έγινε. Πάω στην εκκλησία του χωριού μου και τι έγινε, άμα λένε Βαρθολομαίο και άμα λένε αυτόν και άμα λένε τον άλλο. Ναι, τι μην νοιάζει με. Παπάδες τώρα αυτά, τα δικά τους. Είναι σαν να πηγαίνουμε στο μαγαζί, ας πούμε, τον μπακάλι της γυναίκας και να λέμε δικό του το μαγαζί, τι να κάνουμε. Η αληθινή πίστη λοιπόν σώζει, το λέει εδώ, διαπίστεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή μπορεί να εννοεί καμιά λαθασμένη πίστη, όχι, την αληθινή εννοεί. Οπότε δεν πάνε να είναι για φοβάδες και να είναι τέλειοι. Χάθηκαν. Δεν πάνε να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και να είναι τέλειοι, αλλά κάποια στιγμή να βγαίνει ένα εκεί πέρα και λες, και τι πειράζει, όλες οι εκκλησίες είναι. Γιατί εμείς χριστιανοί είμαστε ορθόδοξοι, αλλά δεχόμαστε και τον καθολικό να κοινωνήσει και τον προτεστάτη και δεν μας πειράζει και να κάνουμε και βάφτιση και γάμο και, και εκκλησία είναι και το ένα, εκκλησία είναι και το άλλο. Όπως κάνουν στον χώρο το Προτεσταντικό. 7 άνθρωποι μαζεύονται και είναι εκκλησία. Δεν πάνε να πιστεύουν ότι να είναι, ό,τι θέλουν. Τέλος πάντων, όχι εξ έργων νόμου, δεν πάνε να τηρήσει όλο τον νόμο, αλλά πρέπει να έχει αληθινή πίστη. Επειδή λοιπόν εμείς τα ξέρουμε αυτά, επιστέψαμε ή να δικαιωθούμε εκ πίστεως Χριστού και ούτε εξ έργων νόμου. Διότι ούτε δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου, πα σε σάξ. Δεν πάνε να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, να το πω διαφορετικά. Κάποτε είχε γράψει ένα βιβλίο, άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Δεν σώζεσαι, δεν πας, γιατί εκείνο που θες να πας είναι του Χριστού, δεν είναι του κόσμου. Να πεις θα κάνω εδώ ότι είναι ωραία πραγματάκια και θα πάω μετά γιατί αυτό είναι ένα παράρτημα του κόσμου. Δεν είναι. Πρέπει να είσαι του Χριστού για να πας εκεί. Άρα όχι εξ έργων νόμου, που ο νόμος εδώ αναφέρεται και στο Μωυσή, μωσαϊκός νόμος, αλλά εκ πίστεως Χριστού. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε Χριστό ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Εδώ βέβαια αναφέρει και το άλλο το πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί καμιά φορά λέτε εσείς
για να πιστεύεις πρέπει να είσαι άγιος. Το λένε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν λένε, εγώ δεν κάνω προσευχή γιατί είμαι αμαρτωλός. Δηλαδή κάτι χαζές αντιλήψεις, καταλάβετε, οι οποίες αμέσως εξωτερώνονται. Δεν πάω εγώ στο νοσοκομείο γιατί είμαι άρρωστος. Δεν πάω στο γιατρό γιατί είμαι άρρωστος. Να, τέτοια πράγματα, αντιλαμβάνεστε. Και λέει λοιπόν εδώ, δεν πειράζει λέει που θα είμαστε αμαρτωλοί. Πειράζει, αλλά είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε σωστά. Γιατί δεν πάει να είσαι ο δίκαιος και να μην πιστεύεις σωστά, θα χαθείς. Δεν πάει να είσαι αμαρτωλός και να πιστεύεις σωστά, θα σωθείς. Γιατί με τη σωστή πίστη σιγά σιγά θα αφαιμαχθεί η αμαρτία από μέσα σου και θα φύγει. Ενώ χωρίς πίστη μπορεί να χάσεις και αυτό το καλό που έχεις. Γιατί δεν σώζει, επαναλαμβάνω, το έργο σου που θα σταματήσει την αμαρτία. Σώζει ο Χριστός. Τελείωσε. Γι' αυτό και αγωνόμαστε καμιά φορά και λέμε σήμερα δεν έκανα 500 κουμπουσκίνια, θα χαθώ. Σήμερα δεν ίστεψα, θα χαθώ. Σήμερα δεν έκανα, θα χαθώ. Να μην κάνεις την αμαρτία επειδή σ' αρέσει, επειδή δεν το θέλεις. Όχι επειδή νομίζεις ότι θα σωθείς επειδή δεν αμαρτάνεις. Αυτό μας λέει εδώ προς τους πρώτους. Έτσι. Και δεν είναι ο Χριστός αμαρτίας διάκονος, εμείς είμαστε βλαμμένοι. Αυτό λέει. Διότι ο Χριστός δέχεται τον αμαρτωλό, αρκεί να πιστεύει σωστά. Δεν δέχεται τον δίκαιο, γιατί δεν πιστεύει σωστά. Και δίκαιος φυσικά, σύμφωνα με το μυαλό του, έτσι, οποιοδήποτε. Γι' αυτό και λέει, «Η γαρ ακατέλησα ταύτα πάνλην οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτό συνίσθημι». Λέει δηλαδή, επειδή επανέρχομαι πάλι σε αυτή τη λογική, ποια είναι η λογική, ξέρεις θα κάνεις 5 πραγματάκια εκείνα και θα σωθείς. Αυτή τη λογική την έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα. Γιατί έτσι είναι μαθημένοι. Θα πας στη δουλειά, θα κάνεις εκείνα, θα πάρεις βαθμό, πάρεις μισθό. Θα πας και θα κάνεις εκείνα, θα είσαι εντάξει. Ναι, αλλά στην πίστη δεν είναι έτσι. Επειδή λοιπόν τα ξέρουμε αυτά, λέει, δεν πρέπει να επανέλθουμε σε αυτήν την λογική. Ποια είναι η λογική, έκανε νηστεία. Πάω για σωσμό, θα το πω εγώ. Ονοείτο. Γιατί αν έβαζα το σωσμό δίπλα στο άλλο, αφήστε. Πάω για σωσμό, για σώσιμο λοιπόν, τελείωσε. Γιατί, αφού είμαι καλός, αφού είμαι εντάξει. Σώθηκα. Είναι η αυτοσωτηρία που λέμε στη θεολογία, έτσι. Δηλαδή, σώζεται ο άνθρωπος από μόνος του. Ενώ αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν πάει να είσαι, θα το πω έτσι σαν υπέρβαση, δεν πάει να είσαι Θεός, δεν σώζεσαι. Αν δεν πιστεύεις σωστά. Αν δεν αφήνεις τον εαυτό σου στον Θεό. Αν δεν εγκαταλείπεις την τυπική πίστη αυτή που έχεις μέχρι τώρα. Γιατί οι Εβραίοι ξέρουν ότι όταν ήρθε ο Χριστός ήταν εντελώς τυπολάτρες. Πίστευαν πραγματικά ότι αν δεν περπατήσουν 2 χιλιόμετρα το Σάββατο θα σωθούν. Το είχαν αυτό. Όπως και οι χριστιανοί μας, γι' αυτό και ξεφεύγουν κάτι κουβέντες και λένε «Α, αυτός πάει, χάθηκε». Πού το ξέρεις εσύ, αφού το βλέπω, δεν κάνει τίποτα. Α, εσύ κανονίζεις λοιπόν ποιος θα σωθεί. Γιατί πιστεύεις στην ολοσωτηρία. Βλέπεις τον άλλο δεν κάνει τίποτα, άλλο λες πάει αυτός, τελείωσε. Δεν λες ότι ο αιρετικός θα χαθεί. Εκεί λες, μα αυτοί καλοί είναι, γιατί κάνουν θαύματα εκεί στους Αγίους Τάδε, να μην λέμε ονόματα. Άρα είναι καλοί. Ποιος το είπε αυτό. Διότι πιστεύεις αυτό το πράγμα, ότι θα σωθείς από τα έργα. Και μόλις βλέπεις έργα, λες, να, σώθηκαν αυτοί. Ενώ είναι τα αντίθετα, αδελφοί μου. Γι' αυτό και κάνουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, και ας μας λένε γραφικούς οποιοδήποτε. Διότι όπου δεν υπάρχει σωστή πίστη, θα χαθούν οι άνθρωποι. Όχι όπου δεν υπάρχει, ας πούμε, 99% απόδοση, να το πω έτσι. Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Άλλοι πήγαν σε μια κοινότητα, ήταν όλοι δίκοι. Δεν αμαρτάνουν, δεν κάνουν, αυτοί θα σωθούν. Και μπορεί να μην πίστευαν αληθινά. Γιατί τότε πώς θα σωθούν. Κανονικά πρέπει να πω, πήγαν σε μια κοινότητα και πίστευαν, ήταν ορθόδοξοι. Δεν ήταν οικουμενιστές, να λέμε και τα σωστά. Πίστευαν σε μια εκκλησία και τότε είδα και μέσα τον Θεό. Και δεν ξέρω ποιος θα σωθεί ή όχι, εκείνος ξέρει. Έτσι πρέπει να μιλάμε. Αλλά τα λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί και οι Γαλάτες από τότε και μετά πίστευαν ότι θα κάνουμε καλά πράγματα και θα μας σώσει ο Χριστός. Αυτό πάλι ήταν το καλύτερο. Στην πραγματικότητα τι πίστευαν, θα κάνουμε καλά πράγματα και θα σωθούμε. Και δεν ξέρω ακόμα αν μπορεί να βγει από το μυαλό μας μέσα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ γάδια νόμου, λέει ο Απόστολος Παύλος, που ήταν και πολύ, ήταν θεολόγος, δηλαδή ήταν νομικός. Ήξερε τον νόμο απ' έξω και ανακατοτά, δια νόμου νόμο απέθανον ή να Θεό ζήσω. Εγώ λέει, σας λέω στην πραγματικότητα, επειδή το ξέρω πολύ καλά αυτό που κάνω, παρένθεση, τσουβάλει οι θεολόγοι στην εκκλησία μας, έτσι,
Αυτοί που όταν ήρθαν κοντά μας δεν ήξεραν τι θα πει βου, βου και αβά, δεν ήξεραν να κάνουν το σταυρό τους, τον κάνουν έτσι, το, από εδώ, από εκεί. Ξαφνικά γίνανε θεολόγοι, από μόνοι τους, έτσι. Έβαλες, κλείνει η παρένθεση. Άλλο πώς τον Παύλος ήταν θεολόγος, ήξερε τον νόμο απ' έξω και ανεκατοτά. Και λέει, εγώ λέει πέθανα για τον νόμο, δια νόμου. Να το δω ωραίο. Βλέπετε. Δηλαδή, δεν είμαι υποχρεωμένος στον νόμο, εξαιτίας του νόμου, αλλά εξαιτίας του Χριστού κάνω ό,τι κάνω. Και το λέει παρακάτω, ζω δε οικέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Έτσι. Μακάρι να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί μου, όταν ζει μέσα σου ο Χριστός θα κάνεις πράγματα. Όταν δεν ζει, θα κάνεις πέντε πράγματα και είναι τα πέντε πράγματα θα νομίζεις ότι θα σε σώσουν. Ω δενή ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Και το υπερερμηνεύει στο τέλος, τα λέγαμε, και λέει ότι ό,τι ζω τώρα λέει σαν άνθρωπος, αυτό εννοεί εν σαρκή, τα ζω γιατί με την πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για μένα. Τώρα οπουδήποτε και να πας, χριστιανός και να είναι, θα σου πει αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα. Πιστεύω στον Χριστό, ο οποίος παραδόθηκε για μένα και σταυρώθηκε για μένα. Ειδικά οι Προτεστάντες, Χριστός και Χριστόδημος, τίποτα άλλο. Ούτε Παναγία, ούτε Άγιοι, ούτε εικόνες, ούτε Σταυρό, τίποτα. Μόνο ο Χριστός. Να, αλλά ο Χριστός είναι και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων. Όπου και να πας, λοιπόν, θα σου πούνε αυτό το πράγμα. Χριστός και Χριστός και Χριστός και Χριστός. Αλλά όταν πάμε στο διατάφτωση, σε καθάρισμα, θα δείτε, αδελφοί μου, ότι ή αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στις πράξεις που κάνουν, έτσι, οι οποίες μπορεί να είναι και πλούσιες καμιά φορά, ή πιστεύουν στον εαυτό τους, ή πιστεύουν στον διάβολο, δυστυχώς. Να μου πεις πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, γιατί οι πατέρες δεν είναι ένα πράγμα. Ή ο Χριστός υπάρχει, ή ο διάβολος είναι πολλά πρόσωπα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι δεν είναι Χριστός, είναι διάβολος. Και να σας πω ένα ωραίο παραδείγμα για να το καταλάβετε. Υπάρχει στη ζωή μας η Αγία Τράπεζα και υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί ονομάζεται Τράπεζα της Ελλάδος και δεν ονομάζεται οίκος αναλήψεως χρημάτων? Γιατί, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Γιατί είναι η Αγία Τράπεζα σε μία και πρέπει το άλλο να είναι τράπεζα πάλι. Να ονομάζεται τράπεζα για να διαλέξεις. Ή θα πας στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Αγία Τράπεζα του Χριστού. Έτσι. Γι' αυτό δεν ονομάζεται διαφορετικά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πάρα πολύ σημαντικό η πίστη. Προσέξτε, αν έχετε έλλειμμα πίστεως, έστω και τόσο, κάτι πολύ μικρό, δεν το πιστεύετε έτσι όπως είναι. Άχρηστα όλα, να το ξέρετε. Άχρηστα όλα. Διότι δεν μιλάμε εδώ για μια κοινωνία Αγίων. Μακάρι να ήμασταν Άγιοι. Και μακάρι τα Άγια της Αγίας που λέει στη λειτουργία να ήταν ξεκάθαρα για μας. Για μας είναι πάλι, αλλά κατ' οικονομία. Αλλά μιλάμε για μια κοινωνία πιστών, διότι αυτούς θα σώσει ο Χριστός. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα χάσουν ποτέ. Θα πάνε, θα αμαρτάνουν, θα κάνουν, θα δείξουν, θα πέσουν, θα σηκωθούν, θα φτάσουν, θα λυγίσουν, αλλά τι θα κάνουνε, στο τέλος θα φτάσουν. Γιατί δεν φτάσουν? Γιατί έχουν πίστη και η πίστη ξέρετε τι λέει. Ο υπομένας εις τέλος, ούτως οθήσεται. Εις τέλος, τέλος λέμε τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή εκεί στο διατάφτα να παραμείνεις όπως είσαι και να πέσει και να πει δικός μας είναι αυτός. Πάρ' το. Όλοι οι άλλοι που δεν θα φτάσουν στο τέλος, λογικά θα χαθούν σύμφωνα με τον νόμο και το γράμμα και το πνεύμα και το νόημα. Γι' αυτό αδελφοί μου προσέξτε την πίστη με κάθε θυσία και όταν κάνεις θυσία για την πίστη φυσικά θα είσαι και εντάξει μετά. Λογικό είναι. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν μετράει. Δεν μετράει. Μετράει. Αλλά δεν είναι η εργοσωτηρία το νούμερο ένα της ζωής μας. Και ούτε υπάρχει εργοσωτηρία. Είναι ότι από την πίστη την αληθινή θα κάνεις φυσιολογικά τα έργα τα οποία θέλει ο Θεός μετά και χωρίς πίεση στον εαυτό σου. Γιατί θα αγαπήσεις την αλήθεια. Και μακάρι σιγά σιγά να ευχόμαστε ο καθένας να βγαίνει η αμαρτία από μέσα μας όλο και περισσότερο και να φτάνουμε όλο και περισσότερο σε αυτό εδώ. Να το νιώσουμε και να πούμε, όχι παιδί μου, σήμερα δεν θέλω να κάνω αμαρτία, θέλω να κάνω αυτό, θέλω ο Θεός. Έτσι να βγει.
Και πάμε να δούμε και ένα πολύ γνωστό περιστατικό που θα ακούσουμε την Κυριακή, που έγινε εκεί πέρα στη χώρα των Γαδαρινών. Και το ξέρετε, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, που θεραπεύτηκε ένας δαιμονισμένος, αλλά τελικά δεν έπεσε το βάρος της περίπτωσης εκείνη στη θεραπεία, αλλά στην αντίδραση των ανθρώπων που ευεργετήθηκαν και τελικά επέλεξαν τα λεφτά. Θα έλεγε κανείς, τι ωραία να έκανε καλά ο Χριστός τον δαιμονισμένο, αλλά μετά να δίνει και στον καθένα από 1000 λίρες, ας πούμε. Τότε θα ήταν ολοκληρωμένο το θαύμα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανείς. Τώρα όμως, επειδή τα δαιμόνια πήγαν στα γουρούνια μέσα και τα γουρούνια εξαφανίστηκαν, τώρα είναι πρόβλημα. Γιατί καλό είναι το θαύμα, αλλά πρέπει να έχει και μάσα μέσα. Και γουρούνι δηλαδή. Χωρίς γουρούνι το θαύμα δεν κολλάει, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και περίτρανα το βλέπουμε στην περίπτωση της θεραπείας του δαιμονισμένου στη χώρα των Γαδαρινών. Καλό το θαύμα, μας λύτωσε, γιατί αυτός ξέρετε τι έκαμε. Έξω από τα μνήματα περνούσε ο κόσμος, τους φοβέριζε, τους δάγκανε, τους έκαμνε. Ήταν θερός, αλλά δαιμονισμένος. Έκανε φασαρίες, έκαμνε αυτά. Τους γλίτωσε. Αλλά δεν είχε μπριζόλα το θαύμα χοιρινή. Και εκεί τα πράγματα δυσκολέψαν. Και επαναλαμβάνω, έπρεπε έτσι να γίνει. Να πει ο Χριστός, παιδιά, σε έκανα το θαύμα, πάντα η χείρη, αλλά έχω τώρα εδώ πίσω μια καρότσα γεμάτη λίρες. Πάρτε. Και τότε θα ήταν το θαύμα ευχαριστημένοι όλοι. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το θαύμα. Θαύμα χωρίς λεφτά. Έτσι. Χωρίς πριζόλα. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 8 κεφάλαιο, 26 με 39 στίχο. Λέει λοιπόν, και κατέπλευσεν εις τη χώρα των Γαδαρινών, ήτησε στην αντίπερα της Γαλιλαίας. Γαλιλαία, Γάδ και στη μέση η λίμνη. Εξελθόντι δε αυτό επί την γη, υπήντησεν αυτό ανήρτησε της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εχρόνων ικανών. Δηλαδή δαιμόνια πάρα πολλά χρόνια έχει αυτός. Και ημάτιον ούκαινε διδίσκετο, γυμνός. Και η νοικία ούκαι έμενε και δεν είχε σπίτι. Εν της μνήμασης όμως. Έμενε στα μνήματα. Στην κάνω ανοιχτό τάφο ξανά, φανταστείτε εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Ιδών δεν τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε. Γυμνός τώρα αυτός, έτσι. Τι εμή και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού, του Υψίστου, δε ο μέσο μη με βασανίσεις. Φυσικά μιλούσε ο διάβολος από μέσα, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα πάνε τα διαόλια κατά διαόλια. Και το λέει, γιατί ήρθες να βασανίσεις από τώρα, αφού έχω λίγο χρόνο ακόμα. Ενώ με τον άνθρωπο του θα έλεγε, συγγνώμη μετανοώ, τώρα να πεθάνω να με πάρεις. Αλλά ο διάβολος αυτό το περιθώριο είχε. Μη με βασανίσεις λοιπόν. Παρήγγειλε γάρ το πνεύμα του ακαθάρτου εξελθήν από του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά ο Κύριος παρήγγειλε, παρήγγειλε, βλέπετε τι ωραία λέξη. Στο πνεύμα του ακάθετο που τον μιλούσε εκείνη την ώρα, να φύγει. Πολύς γαρ χρόνη συνυπάρκει αυτόν, ή να του συναρπάζω, και δεσμήτω αλύσεση και παιδες φυλασσόμενος. Ρίχαν και δεμένο όμως, βλέπετε. Ήταν ο Ευαγγελιστής, λέει, ήταν πολλά χρόνια, ας πούμε, δεμένος και φτάνει τόσο, καταλάβατε. Και διαρρήσουν τα δεσμά, ή λάβουν το επί του δαίμονος στα σερήμους. Παρ' όλα αυτά, αυτός έσπαγε τις αλυσίδες και έτριχε στα σερήμους, λέει, ο διάβολος τον έπαιρνε, ή λάβουν το επί του δαίμονος. Οδηγείτο τον έπαιρνε και τον πήγαινε. Και εσείς τώρα νομίζετε ότι για να δούμε ένα δαιμονισμένο άνθρωπο πρέπει να τον παίρνει ο διάβολος και να τον πηγαίνει. Γιατί τον άλλο που τον παίρνει και τον πηγαίνει 12 η ώρα το βράδυ στον παράκι, να μην χάσει, μέχρι τις 6 το πρωί, πρέπει να είναι δαιμόνιο. Τέτοιο αυτό που καφρίζει, τι κάνει, τι χτυπάει. Τον άλλο που τον παίρνει και τον πάει να κάνει το α κακό, το β κακό, εκείνο τι είναι. Τέλος πάντων, τα ίδια είναι, έτσι, με λίγα λόγια. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σιέστην όνομα,
Ο δε είπε, Λεγιόν. Ποιο είναι το όνομά σου? Λεγιώνα. Και εδώ τώρα δεν λέμε για όνομα δαιμονίου, αλλά λέει ότι δαιμόνια πολλά εισήλθαν εις αυτόν. Επειδή είχε πολλά δαιμόνια, έλεγε το όνομά του Λεγιόν. Και όταν λέμε Λεγιόν, η Λεγιόν η Ρωμαϊκή είχε 7.000 στρατιώτες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. 7.000 δαιμόνια δηλαδή είχε μέσα αυτός. Σφυγκοφολιά. Αλλά θα μου πείτε τι ένα, τι 7.000, έχει διαφορά. Και παρεκάλει αυτόν ή να επιτάξει ή να μην επιτάξει αυτή σε στην Άβυσσο να απελθεί. Τι είναι η Άβυσσος? Εκεί που πάνε οι διαόλοι. Γιατί δεν ήθελε ο διάολος να πάει στο διαολόσπιτο, στον Άδη? Ούτε ο διάβολος θέλει να πάει στον Άδη, παιδιά. Ούτε τα διαόλια θέλουν να πάνε στην κόλαση. Ξέρετε, το καταλαβαίνετε αυτό? Να το ξαναπούμε. Ούτε τα δαιμόνια θέλουν να πάνε στην κόλαση. Και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε. Τα δαιμόνια δεν θέλουν να πάνε. Μη επιτάξει αυτή στην Άβυσσο να απελθεί. Τον παρακαλούσε, μη μας στείλεις στο σπίτι μας. Γιατί είναι ο Αντίχριστος εκεί. Και τους έχει σήκω πάνω πέτσι κάτω. Εκεί. Και δεν ήθελαν να πάνε. Περνούσαν καλύτερα στα γουρούνια μέσα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στην κόλαση. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι, να είσαι δαιμονικότερος δαίμονος. Είδε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια αγέλη με πάρα πολλά γουρούνια, γι' αυτό λέει χείρων ικανών, και βοσκούσαν στο βουνό. Και παρεκάλλουν αυτόν να επιτρέψει αυτή σε εκείνου εισελθεί. Και επέτρεψαν αυτή. Εξαρθούνται δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθαν στου χείρου και όρμησαν η αγέλη κατά του κρυμνού ή στη λίμνη, βουνό γκρεμό, έτσι, και από τον γκρεμό στη λίμνη και πνίγηκαν τα γουρούνια. Οι δαίμονες πνίγηκαν? Όχι. Δεν πνίγονται οι δαίμονες. Αλλά αντί να πάνε στον Άδη, πήγαν στη λίμνη. Πιο καλά. Βλέπετε. Και το ήθελαν οι ίδιοι. Αλλά τι απόδειξη άλλη να πούμε? Δεν ήθελαν τα δαιμόνια να πάνε στην κόλαση. Άρα υπάρχει κόλαση. Ειδώντες δε οι βόσκοντες το ηγενημένων έφυγαν και απήγγελαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Έχει τσομπάνιδες φυσικά τα έκανε τα γουρούνια. Τα γουρούνια ήταν ιδιοκτησία κάποιων άλλων. Πήγαν οι τσομπάνιδες και τους είπαν αυτό και αυτό. Εξήλθαν δε ειδήν το γεγονός και ήρθαν προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενον των άνθρωπων, αφού τα δαιμόνια εξελίθη, κλιματισμένον και σοφρονούντα παρά τους πόδους του Ιησού και φοβήθησαν. Άλλο πάλι αυτό. Είδαν το δαιμονισμένο που τον ξέρουν, που τους κυνηγούσε, που τους έκανε, που έβγαινε γυμνός μέσα στην πόλη. Το ανατάω. Τον είδε εντυμένο, γιατί βλέπετε, αναφέρει πάνω απ' όλο ο Λουκάς, ηματισμένο και σοφρούντα. Γιατί να αναφέρει εντυμένο? Άμα ήταν εντυμένο, θα τον έλεγε. Δεν ήταν ποτέ, δεν φορούσε ποτέ ρούχα. Τον είδε λοιπόν δίπλα στον Χριστό, εντυμένο και ήρεμο, και φοβήθηκαν. Αν έχει τον Θεό σου που λέει έκφραση, οι τέτοιοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι λοιπόν. Άμα βλέπανε τον. Ποιον από τώρα, τον. Αρχηγό των Μετάλλικα ή τον δεν ξέρω εγώ, πώς σου λένε αυτούς τους δαιμονισμένους τραγουδιστές, δεν θα φοβούνσα. Το λέω, να, ωραίο, εγώ πάω τέτοιος είναι, αυτό, να μην λέω ονόματα. Είδαν λοιπόν το δαιμονισμένο να έχει στην ουσία αποδαιμονιστεί και λένε, όπου τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Θα είπαν και μέσα στο μυαλό τους, λες ο Χριστός να είναι ο αρχιδιάολος. Φυσικά θα το είπαν, γιατί πού να καταλάβουν τα γουρούνια από γουρούνια. Έτσι δεν είναι? Και ενώ θα έπρεπε να πει χάρηκαν, λέει φοβήθηκαν. Δεν χάρηκαν λοιπόν. Απήγγελαν δε αυτοί οι ειδόντες πως εσώθη ο δαιμονιστής. Και όσοι ήταν εκεί πέρα που το είχαν δει, τους λέγανε και αυτούς, να έτσι έγινε, έγινε θαύμα ας πούμε. Θα λέγαμε σήμερα. Και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρνών, απελθύν από αυτόν ότι φόβο μεγάλο συνήχων. Και ο φόβος αυτός, αδελφοί μου, τους κυρίεψε και ζήτησαν από τον Χριστό, αντί να του πούν κάτσε εδώ, μη φεύγεις, να φύγει. Γιατί? Γιατί τα γουρνάκια με εκείνη τη μύτη και που κάνουν όλη την ώρα χρου χρου και βρωμάν, δεν τους φόβιζαν. Γιατί πέφτανε οι λύρες από εκεί. Οι λύρες δεν τους φόβιζαν, τους φόβιζε ο Χριστός.
Ένα. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε για απόδειξη? Και κάθεστε καμιά φορά κι εσείς κι εγώ φυσικά, σαν αγαθιάριδες, και λέμε, έλα μπορεί να τον βοηθήσει και αυτόν άνθρωπο εσύ. Άλλα στον άνθρωπο να ζήσει τη ζωή του, που θα τον βοηθήσει εσύ, θα σε κοροϊδεύει μετά, βοήθα τον εαυτό σου. Εκεί κατελήγουμε δεσμοί μετά από 30 χρόνια κοντεύω τώρα, μέσα στο χακί ράσο που έλεγε κάποιος. Εκεί καταλήγω, μετά από τόσες προσπάθειες. Ας τον άλλο να φάει την πριζόλα τη χοιρινή, γιατί? Και βάλετε και λίγο πιο παχιά να είναι. Να περάσει καλά τουλάχιστον εδώ ο άνθρωπος. Γιατί να το βασανίσεις και εδώ και εκεί? Και ρώτησαν λοιπόν, παρακάλεσαν, άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών. Φανταστείτε, θα λέγαμε σήμερα να καταλάβουν εδώ οι ντόπιοι, όχι η Αλεξανδρούπολη μόνο, και τα περίχωρα μαζεύτηκαν, Μάκρη, Απαλός, Χιλίδου, ξέρω εγώ, Μεχρουπάγη, Μαΐστρο, όλοι μαζεύτηκαν και είπανε, φύγει, φύγει, δεν θέλουμε εμείς θαύματα και τέτοια, εμείς θέλουμε να μην το ξαναπούμε πάλι. Θα γονοποιηθούμε στο τέλος. Εμείς θέλουμε, πώς το λέει το αυτό, η κονσέρβα, πώς το λέμε, corn beef. Και φυσικά αυτός δε εν βάσης πλοίων υπέστρεψαν και ανέβηκε ο Κύριος φυσικά στο πλοίο, στη λίμνη όπως σας είπα, να πάει πάλι στη Γαλιλαία, έτσι. Εδέτο δε αυτού ο ανήρ, αφού εξελίχθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτό. Και ο άνθρωπος ο δαιμονισμένος, ο πρώην, δεν ήθελε να, ήθελε να πάει και αυτός μαζί τους. Υπάρχουν και μένουν μαζί, να γίνουν και εγώ μαθητή σου. Και έτσι όπως μας το μεταφέρει ο Λουκάς, απέλυσε δε αυτόν Ιησούς λέγον, τον άφησε ο Ιησούς, τον έδιωξε όμως, αλλά όχι με αποστροφή, αλλά με σκοπό μιας αποστολής. Υπόστρεφε στον Νίκο σου και διηγού όσα επίσης εσύ ο Θεός. Πάνε λέει, σ' αφήνω εδώ, θα λέγαμε σήμερα, σαν Απόστολο εσένα. Και να ξέρετε ότι αυτός ο Απόστολος δεν θα το μάθουμε ποτέ, ούτε το όνομά του, ούτε το πόσο Άγιος είναι. Γιατί και εμείς οι άνθρωποι έχουμε πλάκα καμιά φορά, έτσι. Άμα δεν είναι Άγιος με τα πέλα, δεν δίνουμε πολύ σημασία. Και άμα δεν είναι Αγιώργης, Αϊθανάης, Αϊδημήτης, δεν δίνουμε πολύ σημασία. Αυτοί που κάνουν τα πολλά τα θαύματα. Να λοιπόν, ένας Άγιος που θα το μάθουμε, όταν θα πάμε εκεί πάνω. Γιατί έμεινε στη χώρα αυτή, των Γαϊδουρινών, που ήταν γαϊδούρια, και είπε στο σπίτι του όσο το έκανε ο Θεός, και απήλθε καθόλου την πόλη κηρύσσων, όσο επίσης είναι αυτό ο Ιησούς. Τι σημαίνει αυτό, με απλά ελληνικά, θα του είχαν καθαρίσει την πρώτη μέρα. Αντιλαμβάνεστε, έτσι. Ναι. Θα τον είχαν σκοτώσει την πρώτη μέρα κιόλας. Μάρτυρας λοιπόν και Άγιος μεγάλος, τον οποίο δεν το μάθουμε ποτέ, στη χώρα των Γαδαρινών. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται αυτή η χώρα, εκεί πέρα, αλλά σίγουρα, όταν το ψάξουμε, θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Αδελφοί μου, έχει Θεός φυσικά, έτσι. Και γιατί είναι μέσα μας και γιατί έχει για μας, να προσεύχεστε υπέρ Αγγέλου Φωτεινού και υπέρ και κοιμημένου Παντελεήμονος, που είναι ένα χρόνο τώρα που ανεχώρησε και αυτός ξαφνικά. Και τι να πούμε, κάποτε θα τα μάθουμε όλα, όλη την αλήθεια, και υπέρ Αγγέλου Φωτεινού και υπέρ Παντελεήμονος. Κατά τα άλλα, μέχρι τότε κρατήστε όσο μπορείτε αυτά που είναι μέσα σας και μη μας κάνετε τον Άγιο, ούτε εγώ ούτε εσείς, αλλά κοιτάξτε να γίνει το θέλημά σας το θέλημα του Θεού, για να κάνετε μετά πάρα πολύ εύκολα το θέλημα του Θεού. Αυτό σας εύχομαι. Καλή Κυριακή. Αμήν.